Πάμε τώρα να καλημερίσουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας ο πτέρυρχος, ο κύριος Ιατρίδης είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, καλή σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά. Και ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο κύριος Ιφαντής, όχι εδώ στο στούντιο, αλλά στην εκπομπή μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, καλημέρα και στους τρεις. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ιφαντή, όσον αφορά τις εξελίξεις που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Καμάλα Χάρης κερδίζει έδαφος. Δεν νομίζω να βρεθεί κάποιος αντίπαλος, εκτός αν έχουμε την έκπληξη της τελευταίας στιγμής, που να πει ότι κατεβαίνω κι εγώ. Ναι. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον Τραμπ, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που άκουγα το πρωί, δεν αλλάζει πάρα πολύ το σκηνικό μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και της Καμάλα Χάρης. Πάλι κερδίζει ο Τραμπ. Για να σας ακούσουμε, κύριε Φαντή, την ανάλυσή σας. Ναι, κοιτάξτε, οι πρώτες δημοσκοπήσεις έτσι δείχνουν. Αυτό νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες για να δούμε αν η υποψηφιότητα Χάρης έχει μία δυναμική. Αλλά κοιτάξτε, ό,τι και να συμβεί, ήταν επιβεβλημένη η αλλαγή αυτή. Γιατί μέχρι να αποσυρθεί, να παραιτηθεί της υποψηφιότητάς του ο πρόεδρος Μπάιντεν, οι δημοκρατικοί δεν είχαν άλλη επιλογή από το να διαχειριστούν μία ήττα την οποία το ίδιο το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρούσε δεδομένη. Ναι. Άρα δεν υπήρχε στρατηγική ανατροπή, στρατηγική νίκη. Ήταν μόνο στρατηγική διαχείριση σύνταση. Ήταν δηλαδή ένα αδιέξοδο για το Δημοκρατικό Κόμμα. Τουλάχιστον τώρα έχουν μία υποψηφιότητα την οποία στο επόμενο διάστημα, που δεν είναι και πολύ μεγάλο, μπορούν να στοιχηθούν πίσω της και μπορεί να διεκδικήσει. Το καλό για το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ότι, αν και όπως είπατε, ο πρόεδρος Τραμπ στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, όχι, ο Ντόναλντ Τραμπ στις περισσότερες δημοσκοπήσεις παραμένει μπροστά, δεν κερδίζει σε δημοτικότητα, δεν αυξάνει δηλαδή τα νούμερά του, παραμένουν στάσιμα. Αυτό είναι καλό για τους δημοκρατικούς, γιατί δείχνει ότι παρά ό,τι έχει προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα και παρά την απόπειρα, και το λέω αυτό να μην παρεξηγηθώ, απόπειρα δολοφονίας, η οποία όμως ενίσχυσε τη μυθολογία του Προέδρου Τραμπ στους οπαδούς του, παραμένει τελικά η δυναμική του είναι δεδομένη. Ναι, δεν αυξάνεται. Ναι, πάντως, κύριε Ιφαντή, εδώ ένα στοιχείο που είχαν και οι δύο υποψήφοι, ο Τραμπ και ο Μπάιντεν, είναι ότι ήταν μεγάλη σε ηλικία. Εδώ φαίνεται ότι αυτό είναι ένα συν για την Καμάλα Χάρης. Είναι μόλις 59 ετών. Είναι γυναίκα. Έχει απήχηση και στις γυναίκες και στις μειονότητες. Θέλω να πω, αν κάτσουμε λίγο να τα βάλουμε κάτω, να τα συγκρίνουμε, έχει πλάς έναντι του Τραμπ. Εγώ αυτό είπα από την αρχή, ότι δίνει μια προοπτική εκλογικής μάχης στους δημοκρατικούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα δούμε πώς θα τη διαχειριστούν και θα δούμε και αυτοί, γιατί κοιτάξτε, πρέπει να θυμόμαστε ότι 4 χρόνια είχε παραμείνει, αν θέλετε, δεν ήταν στο προσκήνιο, επίτηδες δεν ήταν στο προσκήνιο, γιατί δεν μπορούσε, ποτέ δεν μπορεί η αντιπρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος να φαίνεται πιο ικανός από τον πρόεδρο, και μάλιστα έναν πρόεδρο πρώτης θητείας. Άρα αυτό για το οποίο την κατηγορούσαν ήταν μια ηθελημένη τακτική. Θα δούμε τώρα όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω της, αν θα κάνει λάθη, τι είδους λάθη θα κάνει, αν μπορεί να ανταποκριθεί σε μία σύγκρουση με κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει όρια στη χυδαιότητα και στις προσβολές. Θα δούμε. Ναι. Η Ευρώπη και η Αθήνα είναι το θέμα επίσης, κύριε Φαντή, πριν περάσουμε στον κύριο Ιατρίδη. Τι θέλει, πώς παρακολουθεί τις εξέλιξεις αυτές. Τους θέλουμε, τι πρέπει να θέλουμε, ναι. Εντάξει, εμείς η Ευρώπη και η Αθήνα ιδανικά θέλουμε μία πολιτική, αμερικανική πολιτική συνέχειας. Έτσι, γιατί τα προηγούμενα 4 τουλάχιστον χρόνια βρεθήκαμε ως Ευρωπαίοι και ως Έλληνες να συμπορευόμαστε σε βασικές στρατηγικές επιλογές. Όσον αφορά τα στενότερα ελληνικά συμφέροντα, η Προεδρία Biden, ως συνέχεια της Προεδρίας Τραμπ, ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή ήταν μια Προεδρία κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έφτασαν στο καλύτερο επίπεδο. Οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις παρέμειναν εν υπνώση, αν όχι στο Ναδύρ. Η Ελλάδα πήρε την έγκριση για τα F-35. Η Τουρκία εξακολουθεί να υφίσταται κυρώσεις τις οποίες είχε επιβάλει
η προεδρία Τραμπ. Άρα θέλουμε συνέχεια. Αυτό θέλουμε. Κύριε Ατρίδη, ακούσαμε και το θέμα των F-35 από τον κύριο Ιφαντή, που είναι πολύ σημαντικό. Έχει γίνει και όλος αυτός ο ντόρος με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, από την άλλη πλευρά, που τον κατηγορεί το Μάξι. Ο κύριος Γεωργιάδης, νομίζω, με το λόγο του αυτό τρόλαρε επί της ουσίας, αν το βάλουμε τη λέξη εισαγωγικά. Δηλαδή, ήταν αστειευόμενος. Σιγά μην έρθουν μια νύχτα εδώ στη Ελλάδα. Το είπε ότι δεν το συζητά, δεν το σκεφτόμαστε, αλλά αν χρειαστεί αυτό είπε. Είπε το αυτονόητο. Ναι. Είπε το αυτονόητο. Δεν είναι κακό όταν λέει ο άλλος θα έρθω ξαφνικά μια νύχτα, δεν μπορεί να μην απαντάς. Και το είπε πολύ σωστά ο Υπουργός, ναι, ότι κοιτάξτε, αν χρειαστεί με τα F-35 τα οποία είναι αόρατα, θα έρθουμε και εμείς ξαφνικά. Όχι ότι θα το κάνουμε, το εξήγησε. Αλλά εν τέτοια περιπτώσει πρέπει να πούμε την αλήθεια. Ναι. Ο κύριος Ερντογάν και γενικότερα η Τουρκία έχει υπερβείτες καμένα. Έτσι. Έχει υπερβείτες καμένα σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις. Και έχει ξεπεράσει τα όρια. Και θα πρέπει να απαντηθεί και έπρεπε και θα πρέπει οι απαντήσεις μας, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, ότι θα πρέπει να είναι σε υψηλότερο τόνο, θα πρέπει να είναι πιο αυστηρότερες και πιο ξεκάθαρες. Μας συζητάμε. Ναι. Όταν κάνουν αντίστοιχες προκλητικές δηλώσεις και προσβλητικές δηλώσεις, οι επιτελείς, οι υπουργοί του κυρίου Ερντογάν, εκείνοι δεν προκαλούν. Ο κύριος Ερντογάν έχει συνηθίσει να μην ακούει την αλήθεια. Αλλά τι κάνει με αυτές τις αντιδράσεις? Θέλει να επιβάλλει την σιωπή μας να δεχόμαστε αυτά τα οποία δεν ενοχλούν την Τουρκία. Επομένως, ένα είδος ευλαμβανοποίησης. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει και δεν πρέπει να γίνει. Από την άλλη, τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριος Ιφαντής, θα συμφωνήσω απόλυτα. Ξέρετε κάτι. Η παραίτηση του κυρίου Μπάιντεν δεν ήταν καθαρά ένα προσωπικό θέμα. Εγώ θεωρώ ήταν και εθνικό θέμα. Διότι ο άνθρωπος εμφάνιζε αδυναμίες. Αδυναμίες, αν θέλετε, υγείας ή λόγω ηλικίας. Επομένως, άσχετα τι παραδέχεται, αλλά τι φαίνεται και τι φάνηκε. Από την άλλη, για φανταστείτε ένα τέτοιο ηγέτη, ο οποίος θα ήταν πρόεδρος μιας υπερδύναμης σε κρίσιμες καταστάσεις να μπορούσε να λάβει κρίσιμες αποφάσεις. Άρα ήταν εθνικό το θέμα. Από την άλλη, τώρα, σε ό,τι αφορά την Καμάλα Χάρης. Η Καμάλα Χάρης σαφώς έχει ένα πλεονέκτημα λόγω ηλικίας, όπως είπε και η κυρία Κοτροκό, είναι 59 χρονών. Είναι επίσης έγχρωμη. Είναι γυναίκα, θα μου πείτε, γυναίκα και η Χίλαρη Κλίντον, η οποία ιτήθηκε. Τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή να δείχνουν ένα προβάδισμα, όχι μεγάλο, αλλά μην ξεχνάτε ότι όταν θα εκλεγεί πλέον επίσημα στις 19 Αυγούστου, από τότε θα αρχίσει η επίσημη προεκλογική περίοδο της Αμερικής και τότε θα φανούν οι δημοσκοπήσεις. Άρα δεν έχει εξασφαλίσει ο κύριος Τραμπ την εκλογή του. Παρόλο που η απόπειρα δολοφονίας έχει ενισχύσει τη θέση του, σημαντικά στην ενισχυμένη θέση του ενώπιον του κύριου Μπάιντεν. Άρα λοιπόν να περιμένουμε. Είχε τώρα ένα 20% του εκλογικού σώματος, λένε οι δημοσκόποι, που μετατοπίζεται τώρα υπέρ του στρατοπέδου του κύριου Τραμπ, αρκεί και ο ίδιος να κρατήσει αλλά την τριοπαθή στάση. Αλλά ξέρετε κάτι, περιμένουμε να δούμε, γιατί θα παίξει ρόλο, ποια θα είναι η επιλογή του αντιπροέδρου. Θα παίξει ρόλο που και τι θα είναι κάνουν γυναίκα, οι δωρητές του κυρίου Τραμπ και του κόμματος. Γιατί θα παίξουν σημαντικό ρόλο και αυτοί. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Άρα λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά την εκλογή, που θεωρείται ότι θα εκλεγεί η κυρία Καμάλα Χάρης, αλλά καμιά φορά υπάρχουν και εκπλήξεις, και να δούμε μέχρι τις εκλογές με τις 19 Αυγούστου μέχρι τον Νοέμβριο. Κύριε Τραμπ, τον έχουμε δει τον έναν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και τα δικά μας. Ναι. Έχει κυβερνήσει μια τετραετία. Ξέρουμε ποιες είναι οι αντιλήψεις του για την Ευρώπη. Ήθελε να επιβάλλει δασμούς στα προϊόντα. Θέλει μια Ευρώπη η οποία να αυξήσει τις δαπάνες για την άμυνα. Θέλει μια Ευρώπη που, αν θέλει την προστασία του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να αυξήσει τις δαπάνες για το ΝΑΤΟ πέραν του 2%. Και ξέρουμε ποιος είναι ο προσανατολισμός. Ο προσανατολισμός αυτή τη στιγμή είναι η Κίνα. Γι' αυτό αυτονομείται όσον αφορά την συζήτηση που έχουν για την νέα αντιπυραυλική ομπρέλα. Αυτό ήταν μια σωστή πρόταση του Πρωθυπουργού, διότι κάποια στιγμή, βλέποντας τι έρχεται, θα πρέπει να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία. Ευρωστρατό, ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, της αμυντικής ομπρέλας. Έχει ισχύ, έχει οικονομική ισχύ, έχει αμυντικές βιομηχανίες, άρα μπορεί να αποκτήσει μια στρατηγική αυτονομία και να κοιτάξει τα συμφέροντά της. Από την άλλη, η Ελλάδα δεν πρέπει να πάρει θέση και ορθώς δεν παίρνει θέση ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος υπέρ του ενός ή του άλλου. Εμείς όλους, η Ελλάδα θα πρέπει να εναρμονίσει, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, τα δικά της συμφέροντα με τα συμφέροντα της Αμερικής, αν θέλει να έχει την ευρύτερη αποδοχή των δυτικών και να κοιτάξει τα συμφέροντά της. Από εκεί και πέρα, ξέρουμε τι είναι ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν μπορεί να είναι φίλος, ο Τραμπ να ήταν φίλος του κυρίου Ερντογάν, αλλά ήταν αυτός που επέβαλε κυρώσεις, αυτός ο οποίος έδιωξε από το πρόγραμμα των F-35 για τους S-400. Άρα, μπορεί να έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις στις διεθνείς εξελίξεις, μπορεί τα πρόσωπα να παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο, αλλά η
κοινή, ο πυρήνας της εξωτερικής πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων παραμένει ο ίδιος που εξυπηρετεί τα συμφέροντα. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι τον καθηγητή. Θέλω να πάμε λίγο και στο θέμα του. Πώς ερμηνεύετε εσείς το γεγονός ότι η Τουρκία ανεβάζει και πάλι τους τόνους, κύριε Ιφαντή, και γιατί στοχοποιεί και τον Νίκο Δένδια? Εντάξει, εγώ θα... Εδώ πέρα υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία είναι ότι η Τουρκία σκοπίμως ανεβάζει τους τόνους γιατί έχει κάτι στο μυαλό της. Τι μπορεί να είναι αυτό? Είναι είτε να αναγκάσει πιέζοντας την Ελλάδα να υποχωρήσει σε κάτι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, τι μπορεί να φαντάζεται ο πρόεδρος Ερντογάν. Η άλλη ερμηνεία είναι ότι αυτό το οποίο συνέβη σε σχέση με το Κυπριακό είχε να κάνει με τα 50 χρόνια και με την φιέστα η οποία ετοιμάστηκε στην Μεγαλόνησο. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι για την Τουρκία, είτε την κεμαλική Τουρκία, είτε την ισλαμογενή Τουρκία που εκπροσωπεί ο Ερντογάν, το Κυπριακό παραμένει στο, αν θέλετε, στο εθνικό του αφήγημα σαν κάτι πολύ σημαντικό, το 1974 δηλαδή η εισβολή. Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε το εξής. Στο Κυπριακό η Άγκυρα, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να συνενέσει σε καμία διαπραγματευτική διαδικασία εάν προηγουμένως δεν αναβαθμιστεί ο ρόλος των κατεχομένων. Ναι. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό έγινε σαφές στην προηγούμενη πενταμερή, η οποία κατέρευσε πριν καν αρχίσει, πριν από 3 χρόνια, και επαναλαμβάνεται έκτοτε σταθερά, και αυτό έγινε και μάλιστα θα δούμε το επόμενο διάστημα και προσπάθειες. Έτσι όπως το λέτε, φαίνεται ότι έχουν πετύχει εν μέρη του σκοπό τους. Σύρθηκε το θέμα, φύγαν οι γενιές μετά από 50 χρόνια. Τώρα κανένας δεν υπολογίζει ότι θα μπορούσαν να αναζήσουν οι δύο κοινότητες και πάλι μαζί. Υπάρχει ο επικισμός από την πλευρά της Τουρκίας στο τουρκοκυπριακό κομμάτι, ας πούμε, στο ψευδοκράτος, και προσπαθούν να βάλουν ένα θέσφατο να τελειώνει την ιστορία, έτσι. Κοιτάξτε, το μόνο που δεν έχουν πετύχει, ναι, και δεν είναι ασήμαντο, και αυτό είναι το οποίο κρατάει ζωντανό το Κυπριακό, είναι ότι είναι η ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το γεγονός δηλαδή ότι για όλο τον κόσμο αυτός ο οποίος εκπροσωπεί το νησί είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι η νόμιμη κυβέρνηση. Σωστά, σωστά. Και η μη αναγνώριση. Δεν πρέπει να το υποτιμούμε, αλλά από την άλλη μεριά είναι το μοναδικό μας όπλο και της Λευκωσίας και της Αθήνας. Και αυτό δεν πρέπει να απεμποληθεί ποτέ. Δηλαδή η κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μόνο της όπλο. Κατά τα άλλα, εννοείται. Κοιτάξτε, όταν έχεις τέτοια στρατιωτική υπεροπλία, όταν δυστυχώς η γεωγραφία δεν μας ευνοεί στην Κύπρο, προσπαθείς διπλωματικά με κάποιο τρόπο να ανατάξεις κάποια από τα τετελεσμένα. Δυστυχώς η Άγκυρα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, δεν έχει καμία διάθεση να συνεργαστεί. Μες. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε για το πώς θα διαμορφώσουμε τη στρατηγική μας τα επόμενα χρόνια. Και κυρίως, επιτρέψτε μου αυτό, δυστυχώς, και εδώ δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, γιατί ακούω πολλούς και πολλές να το λένε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να πιέσει την Τουρκία στο Κυπριακό. Ακόμα και να ήθελαν, που οι περισσότερες πρωτεύουσες δεν θέλουν καν να ασχοληθούν με το Κυπριακό, και να ήθελαν, δεν μπορεί να την πιέσουν. Η Τουρκία. Παρότι είναι μέλος της Ευρώπης, αυτό δεν είναι. Ναι, παρόλο που. Μα τι μου λέτε τώρα, εντάξει. Και η Ρωσία ήταν μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και εισέβαλε στην Ουκρανία. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, να υποστεί το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος για το Κυπριακό. Δεν θα υποχωρήσει. Κυρία Ατρίδη, έχουμε ένα γεγονός εξέλιξη, αν μου επιτρέπετε. Να αφήσουμε λίγο το Κυπριακό. Μετά την άφτεξη για την τουρκική υφαλοκρηπίδα, βλέπουμε ότι έχουν στείλει 5 πλοία δικά τους κάτω από την Κάρπαθο για να παρακολουθήσουν ένα ιταλικό ερευνητικό πλοίο. Έχουμε στείλει και εμείς 3 δικά μας, ένα του λιμενικού και 2 φρεγάτες. Κάποια του λιμενικού. Ναι. Τι ακριβώς γίνεται εκεί, για να καταλάβουμε. Κοιτάξτε, εκεί γίνονται ερεύνες για πόντες καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Κρήτης. Βαθμετρικά κάνουν, ναι. Η Τουρκία πάντοτε προκαλεί και αμφισβητεί την υφαλοκρηπίδα. Είναι πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, αλλά εν διάφορη περιπτώσει, το ότι πηγαίνει εκεί με πολεμικά πλοία και αναγκάζεται και η Ελλάδα να πάει, έτσι, σημαίνει ότι αυξάνει την ένταση. Επομένως, δεν θα το αφήσει αυτό η Τουρκία και θα συνεχίσει να προκαλεί.
Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι. Και πώς το... είμαστε σίγουροι ότι αν και εφόσον γίνει η ηλεκτρική διασύνδεση, θα περάσει τυχαία ένα υποβρύχιο να κάνει μια ζημιά. Λέω εγώ, πώς είμαστε σίγουροι. Αυτό δεν θα το τολμήσει, διότι υπάρχουν και άλλα δεδομένα. Υπάρχει η Ευρώπη, η οποία έχει ανάγκη την ηλεκτρική διασύνδεση, και όχι μόνο Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδος, υπάρχει και της Αφρικής, έτσι. Επομένως, το θέμα της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, και της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Δεν θα το τολμήσει. Το θέμα είναι όμως αν θα προκαλέσει προβλήματα στην πόντιση του καλωδίου μέχρι να γίνει ηλεκτρική διασύνδεση. Αυτό είναι ένα θέμα. Διότι η Τουρκία πάντοτε δημιουργεί προβλήματα. Τι την ενδιαφέρει? Αμφισβητεί την υφαλοκρηπίδα. Έτσι θεωρεί. Πάντοτε η Τουρκία βρίσκει κάτι και βάζει πάνω στο τραπέζι. Πάντοτε βρίσκει κάτι να αυξάνει την ένταση, να δείχνει ότι έχει παρουσία. Αλλά. Και βέβαια πάντοτε να επιδίνει και μία, αν θέλετε, επίδειξη ισχύως, προκειμένου να επιβάλλει τα τετελεσμένα τα οποία έχει δημιουργήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.